Ξεκοφίδης και ο Τζάντζος που είναι εκρηκτικός παίκτης, του πήρε την μπάλα. Θέλει να βρει τον Μαρσέλο, αυτός αφήνει για τον Τεγκελίδη, χάθηκε η μπάλα στη φάση αυτή, αλλά το τελείωμα δεν ήταν σωστό από τον Πέτρο Τεγκελίδη στο 9, η πιο ωραία στιγμή στο παιχνίδι. Ο λίμπερο του Άρη, ο καβαλιώτης Γιώργος Στρατιλάτης, εκτελεί το φάουλ. Ο Γιουκούδης, καλή προσπάθεια από τον Αντώνη Γιουκούδη, τον αρχηγό του Άρη, ο οποίος εκβιάζει ένα πέναλτι το οποίο καταλογίζει ο Αθηναίος διαιτητής, ο Γιώργος Σπανέας, στο 15 και δέχεται τις διαμαρτυρίες από τον αρχηγό της Ξάνθης, τον Γιώργο Χαλκίδη, ο οποίος αποθεί μάλιστα τον Αθανασιάδη. Και τώρα ο κύριος Σπανέας βγάζει κίτρινη κάρτα στον αρχηγό της Ξάνθης, τον Γιώργο Χαλκίδη. Ο αρχηγός λοιπόν του Άρη απέναντι στον Γκρμπετσεκ, 0-1 από τον 24χρονο Αντώνη Γιουκούδη που βάζει το 4ο γκολ του στο εφετινό πρωτάθλημα, το 3ο με πέναλτι. Ο Τεγκελίδης ψάχνει τον Μαρσέλο, είναι πάρα πολύ ωραία η παλιά για τον Βραζιλιάνο. Η μπάλα τελικά στον Βρίζα η σέντρα, ο Στρατιλάτης δυσκολεύεται και ο Τζάντζος ισοφαρίζει στο 32. Το γκολ λοιπόν από τον Μάκη Τζάντζο, κατά κόσμον Κοσμά Τζάντζο, τον 26χρονο μέσο της Ξάνθης, που εποφελήθηκε από την σύγχυση μπροστά στον Καρκαμάνη και έβαλε το 10ο γκολ στην καριέρα του σε επίπεδο πρώτης εθνικής. Ο Λεκμπέλο, ο Κοφίδης με τα γερά πόδια, δοκιμάζει οριζόντιο δοκάρι στο 41 από την βολίδα του Σάβα Κοφίδη. Αθανασιάδης. Βγαίνει ο Καρκαμάνης, ο Μαρσέλο κάνει το κοντρόλ, πέφτει κάτω θέλοντας να κερδίσει αυτό που κέρδισε και ο Γιουκούδης στο πρώτο μήχρονο, αλλά αυτή τη φορά ο Σπανέας δεν δίνει τίποτα. Κοστένογλου. Ο Αθανασιάδης, ο Λεκμπέλο. Ο Τεγκελίδης που θέλει να κερδίσει τις κόντρες, πλασάρει μάλιστα, έρχεται ο Αθανασιάδης στο shoot goal. Ένα πάρα πολύ ωραίο goal από τον Γιώργο Αθανασιάδη. Το 13ο στο φετινό πρωτάθλημα για τον σκόρερ και 55ο στα 10 χρόνια που παίζει στην πρώτη εθνική. Ο Ιβάν. Ο Ιβάν τώρα που θα δεχθεί κίτρινη κάρτα για το σκληρό φάουλ που έκανε στον Μίτεφ. Είναι κόκκινη κάρτα για τον Ιβάν, ο κύριος Σπανέας που δεν είχε δείξει νωρίτερα κίτρινη στον Βραζιλιάνο. Τον αποβάλλει γιατί θεώρησε ότι ήταν περισσότερο από αντιαθλητική. Η ενέργεια του Βραζιλιάνου τον κυνηγάει ο Δαλκίδης, ο προσωπικός αντιπαλός του. Ο Μαρσέλο έχει αυτόν αλλά και τον Στρατιλάτη. Ωστόσο κάνει μια βαλιά για τον Τζάντζο στο 93. Πλασάρει ο Τζάντζος, όλα τελειώνουν πλέον στην Ξάνθη. Η τοπική ομάδα σφραγίζει την νίκη της. 3-1, επαναλαμβάνω, στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του δευτέρου ημιχρόνου με το 10ο γκολ στην καριέρα του Μάκη Τζάντζου σε επίπεδο πρώτης εθνικής.